Κύριε Κελάρη, καλησπέρα σας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να σας φιλοξενούμε εδώ για να μας μιλήσετε για μια αξιέπαινη κίνηση της Eurobank, μια κίνηση η οποία πραγματικά έχει ενθουσιάσει όλους μας. Πλέον τα ζευγάρια τα οποία θέλουν να νιώσουν μητρότητα και πατρότητα, που μέχρι τώρα αντιμετώπιζαν προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υπογεννητικότητας, βρήκαν λύση. Και πείτε μας πώς ακριβώς μέσα από το πρόγραμμα της Be Live. Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε πολύ για την τιμητική πρόσκληση να βρισκόμαστε τώρα εδώ στην εκπομπή σας. Είναι πολύ σημαντικό για μας να επικοινωνούμε το όραμα και το σκοπό της Believe και βεβαίως του μεγάλου προγράμματος το οποίο έχει εκπονήσει η Eurobank, που λέγεται Μπροστά για την Οικογένεια, το οποίο ήδη τρέχει περίπου εδώ και 9 μήνες. Επιτρέψτε μου, γιατρέ, άρα το όνομα της εταιρείας είναι Believe και όχι Believe, δηλαδή όχι παραμένουμε ζωντανοί, αλλά πιστεύουμε σε αυτό, σωστά. Ακριβώς. Βασικά το ακρονίμιο είναι B υπάρχω, live ζω, believe πιστεύω. Μάλιστα. Είναι, από εκεί προεκύπτει. Άρα λοιπόν, ασπαζόμενη η Eurobank το όραμα και το σκοπό της believe, προχωρήσαμε σε μια εκτεταμένη και μεγάλη συνεργασία που εδώ και 9 μήνες έχει φέρει αυτά αποτελέσματα και όσον αφορά τις γεννήσεις παιδιών σε όλη την επικράτεια και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, αλλά και τα παιδάκια τα οποία κυοφορούνται αυτή τη στιγμή, που μιλάμε για πάνω από 8 με 9 παιδιά τα οποία κυοφορούνται μέσα από την προσπάθεια της Believe. Εδώ θα πω ότι το αυτονόητο, δηλαδή η δημιουργία της οικογένειας από τα ζευγάρια, για κάποιους ανθρώπους, για κάποια ζευγάρια δεν είναι αυτονόητο και ιδιαίτερα για ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου εκεί ουσιαστικά δεν έχουν πρόσβαση στις τεχνικές αυτές και στα καλύτερα κέντρα με τα οποία συνεργάζεται η Believe, αλλά επίσης δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα. Έτσι λοιπόν ήρθε η Believe να καλύψει ένα κενό, να προσθέσει και αυτή ένα λιθαράκι σε συνδυασμό πάντα με το πρόγραμμα Μπροστά για την Οικογένεια και την Eurobank, ούτως ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και της υπογεννητικότητας, το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα συναντήσουμε μπροστά μας σαν χώρα. Είναι πάρα πολύ έντονο, γερνάει ο πληθυσμός μας. Ήδη μιλάμε για 100.000 θανάτους σε σχέση με 80.000 γεννήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει πάρα πολλά για το μέλλον της Ελλάδος και γενικότερα για το μέλλον των παιδιών μας. Γιατρέ, θα ήθελα έτσι για να δώσουμε και τη χαρά στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας καλύτερα, που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να μου πείτε με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να ενεργοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βεβαίως. Μέσα στο πρόγραμμα της Believe, εκτός από να προσπαθεί να δημιουργήσει οικογένειες και ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, Σάμο, Χίο, Μυτιλίνη, μικρά νησιά. Η έναρξή μας ήταν από το Καστελόριζο, ήταν και σημειολογική. Όλα τα ζευγάρια μπορούν μέσω της ιστοσελίδας μας να μπουν, να διαβάσουν τις διαδικασίες, τα κριτήρια ένταξης και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ένταξή τους στο πρόγραμμα. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν υπάρχει καθόλου γραφειοκρατία, δεν υπάρχει λόγος να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Μπορούν μέσω του site μας να μπουν και να υποβάλουν την αίτησή τους και εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια και όλα τα υπόλοιπα που ζητάμε, τότε βεβαίως εντός 40 ημερών εγκρίνεται από την επιτροπή μας, την Οικονομική Επιτροπή μας, η αίτηση του ζευγαριού και μέσα σε 40 μέρες το ζευγάρι είναι έτοιμο να ξεκινήσει και να επισκεφτεί είτε να επισκεφτούμε εμείς τα ζευγάρια αν όλη την επικράτεια. Εδώ θα πω ότι η Μυτιλίνη αποτελεί και η Χίος και η Σάμος αποτελούν τόπους οι οποίοι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί βρίσκονται μακριά, δεν έχουν τέτοιου είδους θεραπείες να προσφέρονται σε αυτό το νησί. Η Believe βρίσκεται εδώ μαζί με το πρόγραμμα Σωστά για την Οικογένεια για να καλύψει όλα αυτά τις ανάγκες και τις οικονομικές και μη. Βοηθήστε με, γιατρέ, υπάρχει πλαφόν στον αριθμό των ζευγαριών που θα ενδιαφερθούν για να προχωρήσουν στο πρόγραμμα? Κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που είμαστε δύο γιατροί, εγώ και ο Χάρης Οχινιάδης, ο οποίος είναι ο συνιδρυτής, οι οποίοι είμαστε αρκετά φορτισμένοι με πολύ δύσκολο πρόγραμμα και με αρκετό κόσμο τον οποίο εξυπηρετούμε για να κάνουν το παιδί τους στην ζωή μας, στην ιατρική μας ζωή. Είμαστε διαθετημένοι και να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζευγάρια, να βοηθήσουμε όσα ζευγάρια, βεβαίως όλα όσα εγκριθούν, εμείς θα τα βοηθήσουμε. Και αυτό διότι και στη Μυτιλίνη και στη Χίο, σε όλα τα νησιά και στη Σάμο, έχουμε απλώσει τα δίχτυα μας σε εισαγωγικά. Έχουμε συνεργάτες, εθελοντές, γιατρούς, οι οποίοι μας βοηθούν, οι οποίοι έχουν προσφερθεί και αυτοί να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και να προσφέρουν τελείως αφιλοκερδώς, τους ώστε να μπορούμε να καλέψουμε κάθε γεωγραφικό μήκος και πλάτος σε όλη την επικράτεια για να βοηθήσουμε όσα πιο πολλά ζευγάρια μπορούμε. Άρα ναι, θα βοηθήσουμε τα ζευγάρια που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος και όσα και αν είναι αυτά.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατρέ. Και πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συνέντευξη, θα ήθελα έτσι να στείλετε ένα μήνυμα σε όλα τα ζευγάρια εκείνα που περιμένουν από το στόμα σας να ακούσουν ότι έχουν μηδενιστεί ουσιαστικά οι αιτίες οι οποίες έχουν προκαλέσει αυτή την υπογεννητικότητα. Δηλαδή, υπάρχει θεραπεία για σχεδόν όλες τις περιπτώσεις προκειμένου να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και ενθαρρυντικά. Πράγματι, στον 21ο αιώνα που διανύουμε, με δυσκολία μπορεί να πει κάποιος ότι κάποιο ζευγάρι δεν θα καταφέρει να αποκτήσει το όνειρό του, δηλαδή να την γέννηση ενός παιδιού. Οι τεχνικές οι οποίες έχουν προχωρήσει, τα πρωτόκολλα έχουν εξυγχρονιστεί, τα φάρμακα είναι ασφαλή. Νομίζω ότι με μεγάλη δυσκολία δεν θα κατάφερνε κάποιο ζευγάρι, εφόσον επιθυμούσε, να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Νομίζω ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Το μέλλον προδιαγράφεται ακόμα καλύτερο και προτρέπουμε όλα τα ζευγάρια να μην χάνουν την πίστη τους, να πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και εμείς είμαστε εδώ να τους υπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε στο σκοπό τους. Τι νιώθετε, γιατρέ, μετά από κάθε γέννηση ενός παιδιού που ουσιαστικά ήρθε στον κόσμο με μεγάλη δυσκολία? Τρία είναι τα πιο σημαντικά συναισθηματικά πεδία στα οποία έχω βρεθεί στην καριέρα μου τώρα. Το πρώτο είναι η γέννηση ενός ανθρώπου, το οποίο δεν μπορώ να σας περιγράψω το συνέστημα το οποίο να φέρνεις μια ζωή στον κόσμο. Το δεύτερο συνέστημα το οποίο γνώρισα στην πορεία, στην ιατρική μου πορεία, ήταν το να καταφέρω να βοηθήσω ένα ζευγάρι να έχει μια θετική χωριακή, δηλαδή να καταστεί έγκυος μετά από εξωσωματική. Και το τρίτο και τελευταίο συνέστημα το οποίο μου έχει γεννηθεί είναι τα ζευγάρια της Believe, τα οποία είναι ζευγάρια τα οποία, όταν ακούνε στο τηλέφωνο ότι επιλέχθηκαν από το πρόγραμμα για να συμμετέσχουν και να κάνουν εντελώς δωρεάν παιδί, το τρίτο αυτό συνέστημα ίσως να είναι και ακόμα πιο ισχυρό από όλα τα προηγούμενα, γιατί βλέπουμε την χαρά και την ευγνωμοσύνη από αυτά τα ζευγάρια που προσφέρουμε εντελώς δωρεάν τις υπηρεσίες μας για να κάνουν και αυτά ένα παιδί. Τα συναισθήματα είναι απίθανα. Είναι η δουλειά μας, η φύση που μας προσφέρει αυτή τη χαρά. Βέβαια, θα πω ότι δεν είναι πάντα όλα χαρούμενα. Έχουμε και τις στενάχωρες στιγμές μας. Παρ' όλα αυτά, οι πιο πολλές είναι χαρούμενες και όσο η ζυγαριά θα δίνει χαρά, θα μένουμε εδώ να υπηρετούμε αυτό το σκοπό. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, γιατρέ. Σας ευχαριστούμε που έτσι μέσα από την εκπομπή μας στέλνετε ένα θετικό μήνυμα σε όλους τους νέους ανθρώπους και όχι μόνο στους νέους, γιατί πλέον η εξωσωματική δεν έχει ηλικία, σωστά? Σωστά. Αφορά σήμερα που μιλάμε μέχρι τα 50 έτη, αλλά η πρόβλεψη είναι ότι σε πολύ λίγο καιρό θα έχουμε χαρούμενα νέα. Όπως το πάρει κανείς, θα μπορεί να αυξηθεί το όριο ηλικίας για να μπορούν και ακόμα λίγο μεγαλύτερες γυναίκες, ζευγάρια, να καταφέρουν να τεκνοποιήσουν. Σας ευχαριστούμε, γιατρέ. Προαναγγέλνουμε την άφηξή σας αύριο στη Μυτιλίνη. Να είστε καλά και πάντα τέτοιες δράσεις. Θα είμαστε κοντά σας αύριο και θα τα πούμε όλα από κοντά. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε.